Με όρον του Σέβας δεν τις συμμερίζομαι και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις της Τουρκίας. Και επειδή κατηγορούμαστε ότι μιλούμε και ασκούμε κριτική μόνο για τις δικές μας προτάσεις και δεν ασκούμε κριτική για τις προτάσεις της Τουρκίας, θα πω και δύο λόγια για τις προτάσεις της Τουρκίας. Οι προτάσεις της Τουρκίας βασίζονται στη φιλοσοφία ότι θα υπάρχει ποσόστοση στην περιουσία η οποία θα επιστραφεί στο ούτω καλούμενο τουρκοκυπριακό ομόσπονδο κράτος. Η ποσόστοση αυτή δεν αναγράφεται ρητά στις προτάσεις της Τουρκίας. Παραμένει κενό. Όμως ξέρουμε ότι ο ούτω καλούμενος τότε Υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους, ο κύριος Σερτάρ Τεκτάς, είχε αναφέρει ότι με βάση των ψευδονόμων, ο οποίος δυστυχώς έτυχε της αναβάθμισης μέσα από την απόφαση Δημόπουλος, προνοεί ουσιαστικά προς στόχων εμπέδωσης της διζωνικής συγκοινωτικής ομοσπονδίας, όπως την ερμηνεύουν οι Τούρκοι, της καθαρότητας του πληθυσμού και της περιουσίας, για επιστροφή περίπου του 6%. Αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Τεκτάς τις είχα θέσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς, όμως, για ίσως και άλλους λόγους που δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα, για τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, για τον τρόπο παρουσίας της υπόθεσης, επιφυλάσσομαι σε μια άλλη διάλεξη να σας εξηγήσω τι ακριβώς έγινε, δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Όμως αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας. Θέλει μια περιουσιακή καθαρότητα στο κράτος, το ομόσπονδο κράτος το οποίο θέλει να συνιδρύσει, όπως είναι οι θέσεις τους, μέσα από την παρθενογένωση με το Ελληνοκυπριακό. Άρα μιλούμε για ένα ποσοστό της τάξης του 6%. Αυτό το ποσοστό του 6% για να επιστραφεί μπαίνουν δεκάδες προϋποθέσεις και όροι οι οποίοι απολύγουν ουσιαστικά στο ότι όπου υπάρχει κάτοχος της περιουσίας, τότε μιλούμε για αποζημίωση. Ο κάτοχος δηλαδή παίρνει τον τίτλο. Μόνο κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί σαν νέα δάση, new forest, θα επιστραφούσει, μέσα σε αυτό πάντοτε το ποσοστό της ποσόστοσης, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, κάποιες περιοχές οι οποίες ήταν στρατιωτικές και υποτίθεται με τη λύση θα πάψουν να είναι στρατιωτικές. Όμως στην πραγματικότητα η ουσία του θέματος είναι ότι κατά τη συντριπτική πλειοψηφία δεν θα υπάρξει επιστροφή των περιουσιών. Θα έρθω τώρα στις δικές μας προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η βασική πρόνοια που αφορά τις κατοικίες είναι ότι για να δικαιούται ένας Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης εκτοπιστής πρόσφυγας να επιστρέψει στην περιουσία του, θα πρέπει να αποδείξει ότι ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή στενός συγγενής του για 10 χρόνια πριν από τον εκτοπισμό και επιπρόσθετα ότι είχε τη χρήση της περιουσίας αυτής για μία δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκτοπιστέντων και προσφύγων αυτόματα αποκλείονται από το να διεκδικήσουν την κατοικία τους. Αυτή είναι μια σοβαρότατη υποχώρηση εκ μέρους της δικής μας πλευράς. Μπαίνει ένας όρος και περιορισμός, ο οποίος επαναλαμβάνω, de facto, σε αντίθεση με την de jure ποσόστοση της Τουρκίας, θα έχει ακριβώς το ίδιο στο τέλος αποτέλεσμα, δηλαδή επιστροφής ενός μικρού ποσοστού. Αντί δηλαδή να μας πούνε ευθέως ότι κοιτάξτε, δεν θα επιστρέψετε όλοι στις περιουσίες σας, ο μεγαλύτερος αριθμός δεν θα επιστρέψει, σοφιστήκαμε διάφορα τεχνάσματα εκ του πλαγίου να φέρουμε το ίδιο και να πετύχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, εάν μέσα σε αυτόν το ποσοστό εκείνων οι οποίοι θα επιστρέψουν έχουν την δυνατότητα, αλλά υπάρχει
κάποιος κάτοχος, δίδεται μεγάλη σημασία στο δικαίωμα κατοχής, δηλαδή αναβαθμίζεται ο κάτοχος χρήστης για μάσκελα των Κυπριακών σύνταγμα και νόμους επεμβασίας. Αναβαθμίζεται λοιπόν αυτός ο χρήστης σε κάποιον ο οποίος θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως δημιουργηθεί στο ισοζύγιο της ταλαιπωρίας, στο ισοζύγιο του πόνου, στο ισοζύγιο του κακού, μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν του αποκλεισμού του ιδιοκτήτη από την περιουσία του. Βάζουμε δηλαδή μία επιτροπή αποζημιώσεων, απαρτιζόμενη από τρεις Ελληνοκύπριους, τρεις Τουρκοκύπριους και τρεις ξένους δικαστές, να αποφασίσουν το ισοζύγιο της ταλαιπωρίας. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση του δικαίου για το ενοικιοστάσιο, για να μην προχωρήσω πιο κάτω, ξέρει ότι ο κάτοχος στο ισοζύγιο της ταλαιπωρίας κερδίζει. Το ίδιο θα πάθουμε και με τις περιουσίες μας και να μην ξεχνούμε ότι είναι τρεις ξένοι που θα αποφασίσουν το ισοζύγιο αυτό. Άρα λοιπόν, ο δεύτερος αυτός περιορισμός αποκλεί ουσιαστικά ακόμα μια μεγάλη μερίδα των Ελληνοκυπρίων από το να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αν δεν προσθέσω ότι θα παραμείνουν και 50.000 έπικοι. Αυτή ήταν το άνοιγμα του χαρτιού μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το 50 μπορεί να γίνει και 100 αύριο, διότι άμα ξεκινάς από 50, δεν θα μείνεις στο 50 που ξεκίνησες. Δεν θα μείνεις στο λεγόμενο starting point σου. Θα προχωρήσεις και πιο κάτω. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι παράνομοι, οι έπικοι, θα μπουν στο ισοζύγιο της ευχέρειας της ταλαιπωρίας μαζί με τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Και τρίτος περιορισμός είναι ο εξής, σπουδαίος. Αν και εφόσον αποφασιστεί, αφού ξεπεράσει όλα αυτά τα δεδαλώδη, ότι δικαιούσε εις αποκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί χρόνος εις τον χρήστη να εξεύρει άλλη κατάλληλη και εναλλακτική περιουσία. Πέστε μου τώρα εσείς, μέσα στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, όταν η Επιτροπή σου δώσει ένα πιστοποιητικό αποκατάστασης, ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Δεν έχω καμία αναφιβολία ότι στο τέλος θα καταλήξουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών να βαστούν ένα πιστοποιητικό αποκατάστασης, ο περιορισμένος εκείνος αριθμός, το οποίο βεβαίως θα το καθρώνουν και θα το βλέπουν και θα περιμένουν από τη τουρκοκυπριακή διοίκηση να εκτελέσει την έξωση του χρήστη. Ξέχασα να πω και παρενθετικά να το αναφέρω ότι αυτή η πρόνοια της εξέβρεσης εναλλακτικής περιουσίας ισχύει ακόμα και για τις περιουσίες οι οποίες μέσα στο πλαίσιο των εδαφικών αναπροσαρμογών, το ποσοστό δεν το ξέρω, δεν αναφέρεται ποιο είναι το ποσοστό, ενώ δεν έχω καμιά αναφιβολία ότι θα κινείται περίπου γύρω στο 29% που είναι το σχέδιο. Να. Ακόμα και αυτοί, όταν στις περιουσίες τους θα υπάρχει χρήστης, που θα είναι στις ελεύθερες εις το ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος, θα πρέπει να περιμένουν να εξευρεθεί άλλη κατάλληλη και εναλλακτική περιουσία για τον παράνομο χρήστη και κάτοχο. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλλη, κατά την λαϊκή ρίση. Τώρα, ερχόμαστε στις άλλες περιουσίες που δεν είναι κατοικίες. Είναι παραγωγικές περιουσίες. Και εδώ θα δούμε ότι και πάλι υπάρχουν τόσοι πολλοί de facto περιορισμοί που καταλήγουν περίπου στο de jure που προτείνουν οι Τούρκοι. Ο πρώτος βασικός περιορισμός είναι ότι εάν η περιουσία είναι παραγωγική, δηλαδή αποφέρει εισόδημα, θα πρέπει ο κάτοχος, ο χρήστης, να τακτοποιηθεί σε ανάλογη πάλι περιουσία, σαν προϋπόθεση για να αποκατασταθεί. Τώρα πέστε μου, ποιος θα έβρει ανάλογη περιουσία
στον παράνομο κάτοχο ξενοδοχείου στα κατεχόμενα και πέστε μου, ποιος θα με βρει άλλο ξενοδοχείο δηλαδή, και πέστε μου ποιος θα έβρει ανάλογο κατάστημα στην κεντρική οδόν Ελλάδος του Σκανδαλή, θα το βάλω έτσι, που το θυμάστε πολύ καλά, με τον παπαγάλο του, ποιος θα έβρει ανάλογη περιουσία ή εκείνη του Πρίστον της δισκοθήκης ή στον κάτοχο στην Κερίνη για να μπορέσει να την πάρει πίσω ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Και πάλι θα περιμένουμε χρόνια και πάλι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πάλι να περιμένουμε να δούμε τι είδους και πότε θα βρεθεί η εναλλακτική αυτή περιουσία. Και ισχύει αυτό όχι μόνο για τα καταστήματα, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, όχι μόνο για τα εστιατόρια, αλλά και για την γεωργική γη, την οποία έχει κάποιος κάτοχος παράνομος χρήστης, επεμβασίας. Λοιπόν, βλέπουμε και εδώ να μπαίνουν τεράστια προβλήματα και εμπόδια. Ένα άλλο εμπόδιο το οποίο έχει σοφιστεί η δική μας πλευρά και πραγματικά θα πρέπει να δούλεψε πάρα πολύ για να σοφιστεί όλα αυτά τα εμπόδια και όλες αυτές τις περιπλοκές για ένα απλό θέμα που θα έπρεπε να ήταν επιτέλους εκείνες στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους και εμείς τα δικά μας. Ανταυτού αυτό το σύστημα των Δεδαλώδες που λέει ότι εάν τελικά έχει ανεγερθεί πάνω στο χωράφι, πάνω στο οικόπεδο σου περιουσία και δεν είναι δυνατόν να βγει ή είναι δύσκολο να βγει κοτσάνι για αυτήν την περιουσία ξεχωριστών, τότε θα πάρεις την αποζημίωση σου. Αν είναι εταιρεία που το εκμεταλλεύτηκε, θα σου δώσουν κάποιες μετοχές. Άρα τώρα θα πάρεις να ανταλλάξεις την περιουσία σου με μετοχές μέσα σε μια εταιρεία η οποία έκαμε αυτήν την εκμετάλλευση της περιουσίας. Εάν δεν παρέμεινε κανένα κομμάτι, λένε οι δικές μας οι προτάσεις, και χωρίζεται, να πάρεις το κομμάτι που χωρίζεσαι. Δηλαδή, εκλιπαρούμε να πάρουμε τις περιουσίες μας. Παρακαλούμε εννέα, ας το βάλω έτσι, επιτρόπους να μας δώσουν εκείνον το οποίο δια νόμου, δια διεθνούς δικαίου, δια του συντάγματος δικαιούμαστε να έχουμε. Μπαίνουν επίσης και πάρα πολλές άλλες πρόνοιες οι οποίες έχουν ακουστεί, όπως παραδείγματος χάρη οι λεγόμενες προβληματικές περιουσίες. Εάν δηλαδή σε προβληματικές περιοχές, προβληματικές περιουσίες σε προβληματικές περιοχές. Προβληματικές είναι οι προτάσεις μας και οι προβληματικοί είναι αυτοί που τα σκέφτηκαν αυτά. Έτσι λέω. Τι λέει, εάν λέει έχουμε μία περιουσία με πολλά μερίδια, τότε καθίσταται προβληματική. Με όλες προβληματικές. Εγώ ξέρω από το κληρονομικό δίκαιο ότι η πλήστη